ρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις φοροαπαλλαγές των ναυτιλιακών εταιριών. Επειδή όμως πολλοί μας λένε, εντάξει, όλοι κατανοούν ότι αυτή η πολιτική είναι άδικη και καταστροφική, υπάρχει εναλλακτική πολιτική. Εμείς δεν μένουμε μονάχα στο να αναδεικνύουμε τις αντιφάσεις, τις αντιθέσεις, τις αδικίες, την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης. Αλλά καταθέτουμε τις δικές μας προτάσεις. Επεξεργασμένες προτάσεις με στρατηγική στόχευση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το φορολογικό σύστημα. Και θέλω να ρωτήσω, δημόσια, ρητορική ερώτηση, προφανώς δεν απευθύνεται σε εσάς συντρόφισσες και σύντροφοι της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε όλοι, κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων, ότι η βασική επιλογή της κυβέρνησης ήταν το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο. Πού είναι αυτό το περιουσιολόγιο? Έχουν περάσει 6 μήνες, φέρνει φορολογικό νομοσχέδιο και δεν υπάρχει ούτε καν μία αναφορά στη βασική προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης για περιουσιολόγιο. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν μπορείς να ξεκινήσεις προσπάθεια για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα χωρίς να έχεις πλήρη εικόνα κάθε περιουσιακού στοιχείου του φορολογούμενου, χωρίς να έχεις δηλαδή περιουσιολόγιο. Οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, ακίνητο, λογαριασμοί, χρηματοπιστωτικό προϊόν, συμμετοχή σε εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, πρέπει να δηλώνεται, να μπορεί να εντοπιστεί, ώστε να μπορεί ο νομοθέτης, η εκτελεστική εξουσία, να φορολογεί τους πολίτες με βάση τη φοροδοτική τους ικανότητα, όπως ορίζει το Σύνταγμα, και όχι με βάση αυτά που δηλώνουν και χωρίς και με βάση αυτά βεβαίως που αποκρύπτουν συνήθως. Άρα λοιπόν, βασική δική μας αρχή είναι το περιουσιολόγιο. Προτείνουμε επίσης αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για το πόθεν έσχες. Διαρκή ελεγκτική διαδικασία ελέγχου του πόθεν έσχες από ειδική υπηρεσία ελέγχου που θα είναι επαρκώς τελεχωμένη, θα έχει στη διάθεσή της όλη τη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή. Όλα τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων ανεξαρτήτως πηγής να φορολογούνται με την ίδια κλίμακα. Η φορολογική κλίμακα πρέπει να διαθέτει περισσότερα κλιμάκια προκειμένου να αποκατασταθεί η προοδευτικότητα της φορολογίας. Η τιμαριθμοποίηση κλιμακίων και αφορολογήτου να γίνει ετήσια με την κατάθεση του προϋπολογισμού. Προτείνουμε το ατομικό αφορολόγητο εισόδημα να προσδιορίζεται κατέτος σε σχέση με το εκάστοτε όριο της φτώχειας. Με τα σημερινά δεδομένα, προτείνουμε το όριο να είναι για το 2013 στο επίπεδο των 12.000 ευρώ. Προτείνουμε αύξηση των φορολογικών εσόδων από τα νομικά πρόσωπα στο ύψος του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Προοδευτική αύξηση του συντελεστή φορολογίας για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Δραστική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις συναλλαγές με εταιρείες που εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους, offshore εταιρείες και σε χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Προτείνουμε την κατάργηση των ειδικών φορολογικών καθεστώτων και των προκλητικών φοροαπαλλαγών που μετατρέπουν την Ελλάδα σε χώρα ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος με αποτέλεσμα την απώλεια τεράστιων ποσών φόρου. Προτείνουμε ειδικούς αυξημένους φορολογικούς συντελεστές για τις τράπεζες. Αλλαγή της σχέσης άμεσων-έμεσων φόρων αφενός μέσω της ενίσχυσης των εσόδων από δίκαιους άμεσους φόρους, αφετέρου μέσω της μείωσης των έμεσων φόρων. Προτείνουμε την μείωση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή του ΦΠΑ, που είναι σήμερα στο 23%. Χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ για τα βασικά είδη διατροφής, τα είδη μαζικής λαϊκής κατανάλωσης, το ψωμί, το γάλα, τα ζυμαρικά. Χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση, στις παιδικές τροφές, στα είδη προσωπικής ανάγκης των ατόμων με αναπηρία, στα προϊόντα πολιτισμού και γνώσης και βεβαίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προτείνουμε φόρο μεγάλης περιουσίας
με τον οποίο θα φορολογηθεί η κατοχή κτηρίων, οικοπαίδων, γεών, έργων τέχνης, καταθέσεων τραπεζών, επενδυτικών προϊόντων, συμμετοχών που βρίσκονται στην Ελλάδα, αλλά και όσων κάνουν δήλωση στην Ελλάδα και κατέχουν αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, αφού ληφθεί υπόψη και η εκεί τους φορολόγηση. Παρεπιπτόντως, χθες διάβασα μια είδηση, ηρωνία της τύχης. Την ώρα που ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Παπακοσταντίνου κατηγορούνται και δικαίως, διότι κρατούσαν επί 2,5 χρόνια στο σιρτάρι του στη λίστα Λαγκάρτ, στη Γερμανική Βουλή, η αντιπολίτευση, το Λίνγκε και το S5, κατηγόρησε και καταψήφισε εξωδικαστικό συμβιβασμό, τον οποίο κατάφερε εκεί η κυβέρνηση η γερμανική με την Ελβετία, συμβιβασμό ο οποίος έπαιρνε χρήματα για φοροφυγάδες Γερμανούς, αλλά τον καταψήφισε διότι κρατούσε το απόρριτο στα ονόματα των φοροφυγάδων. Προσέξτε, πόσο διαφορετική είναι η συζήτηση στη Γερμανία που μας επιβάλλει αυτές τις βάρβαρες πολιτικές και πόσο διαφορετική είναι η συζήτηση εδώ. Εδώ ούτε καν μπορούμε να μιλήσουμε για τη δυνατότητα το ελληνικό δημόσιο να πάρει πίσω αυτά που τις ανήκουν. Εκεί, ενώ παίρνουν πίσω, ζητάνε διαφάνεια. Και εδώ ξέρουμε ότι με αυτού στην κυβέρνηση όχι μόνο δεν θα έχουμε δημόσιο όφελος, αλλά ποτέ δεν θα μάθουμε την αλήθεια. Θα τη συγκαλύπτουν διαρκώς την αλήθεια. Γι' αυτό στόχος δικός μας είναι να αποκαλύψουμε την αλήθεια και να επιβάλλουμε κοινωνική δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο. Ταυτόχρονα όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, πέρα από προτάσεις που αφορούν τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα, καταθέτουμε και προτάσεις για την ανακούφιση των πολιτών. Με κατάργηση όλων των άδικων και κοινωνικά βάρβαρων μνημονιακών χαρατσιών, όπως το περίφημο χαράτσι της ΔΕΗ και της εισφοράς αλληλεγγύης και άλλων. Σκοπεύουμε στην προστασία των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων από χρέη στην εφορία και τον καθορισμό ανώτατου ορίου για μηνιαία καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων. Το όριο αυτό θα είναι ποσοστό στο καθαρό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα που απομένει αν αφαιρεθούν στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας και το ποσό του ενοικίου. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι για μας κοινός τόπος, αλλά πρέπει να γίνει κοινός τόπος και για κάθε Έλληνα, για κάθε Ελληνίδα, ότι μας κυβερνά μια κυβέρνηση έτοιμη να αποδεχθεί την καταστροφή και εμείς βρισκόμαστε εδώ σαν έτοιμοι από καιρό με προτάσεις, με θέσεις, με περιεχόμενο στρατηγικής για να σώσουμε τη χώρα από αυτή την καταστροφή και να ανοικοδομήσουμε την Ελλάδα και την οικονομία της. Αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα θετικό στον τόπο και στο λαό. Μόνο φόβο και καταστροφή. Μόνο ψέματα και ακροδεξιές ακρότητες. Είπανε ψέματα πολλές φορές. Έθεσαν ξανά και ξανά εκβιασμούς που τους ακύρωσε η ίδια η ζωή. Και τώρα τα όπλα τους εξατλούνται. Έχουν μείνει άσφαιρα. Ο βασιλιάς είναι γυμνός. Τη δόση, την περιβόητη, δεν την πήραμε ούτε το καλοκαίρι, ούτε τον Οκτώβρη, ούτε στις 16 Νοέμβρη και δεν πεινάσαμε, όπως είχε πει ο κύριος Τουρνάρας. Πεινάμε από τις πολιτικές τους 2,5 χρόνια τώρα. Τη δόση δεν την πήραμε, όχι επειδή η κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επειδή η κυβέρνηση είναι αυτή και ακολουθούν πιστά ό,τι τους λένε και συνεχίζουν την εφαρμογή ενός αδιέξοδου προγράμματος. Οι επιχειρήσεις κλείνουν, οι μικρές και οι μεσαίες έχουν βάλει λουκέτο, οι μεγάλες φεύγουν στο εξωτερικό, όχι γιατί η κυβέρνηση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι αυτοί που ακολουθούν την πολιτική της καταστροφής. Οι μισθοί και οι συντάξεις λαιλατούνται, τα μεσαία στρώματα ισοπεδώνονται, όχι γιατί η κυβέρνηση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γιατί η κυβέρνηση είναι τα κόμματα του μνημονίου και της διαπλοκής. Η καταστροφή είναι εδώ, δεν την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Την έφεραν
αυτοί που κυβέρνησαν τον τόπο και τον οδήγησαν ως εδώ και συνεχίζουν να κυβερνούν με μοναδικό τους πρόγραμμα το μνημόνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για μια μεγάλη πολιτική αλλαγή, για να σταματήσει την καταστροφή. Και τώρα πια όλοι αναγνωρίζουν, και εχθροί και φίλοι, και υποστηρικτές μας και αυτοί που στέκονται κριτικά απέναντί μας. Όλοι όμως το αναγνωρίζουν. Η χώρα δεν έχει άλλη ελπίδα. Δεν έχει άλλη ευκαιρία από μια κυβέρνηση που πρέπει να πετύχει, μια κυβέρνηση που θα σχηματιστεί με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και με εθνική αποστολή να σταματήσει την καταστροφή και να ανοικοδομήσει μια κατεστραμμένη οικονομία. Η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ έρχεται πια ως κοινωνική ανάγκη και κανείς δεν μπορεί να τη σταματήσει. Η μεγάλη νίκη του λαού μας έρχεται πια ως επιταγή ιστορική και κανείς δεν θα μπορέσει να την εμποδίσει. Ούτε με τεχνητή πόλωση, ούτε με διχασμούς ψεύτικους, ούτε και με παιχνίδια της ίστατης στιγμής σε σχέση με τον εκλογικό νόμο. Τους έπιασε ξαφνικά ο πόνος για την απλή αναλογική. Τους προκαλούμε να τη φέρουν αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί. Και να ξέρουν, ό,τι και να κάνουν, το μόνο που θα καταφέρουν είναι να δυναμώσουν τον πόθο του λαού μας για μια μεγάλη πολιτική ανατροπή. Με τερτύπια και με κόλπα δεν ανακόπτεται αυτή η μεγάλη νίκη του λαού μας. Η μεγάλη νίκη του λαού μας που έρχεται, και όσο μεγαλύτερη θα είναι αυτή η νίκη και η νέα κυβερνητική πλειοψηφία που θα προκύψει, τόσο μεγαλύτερη και η δυνατότητα της Ελλάδας να ξαναδιεκδικήσει, να διαπραγματευτεί, να πετύχει. Και εμείς είμαστε έτοιμοι από καιρό και αποφασισμένοι να αναλάβουμε αυτή την ιστορική ευθύνη και είμαστε βέβαιοι ότι με την υποστήριξη του λαού μας θα πετύχουμε. Σας ευχαριστώ.